Συναδέλφες και συνάδελφοι, τελειώνοντας την απόψινή σύσκεψη, γεμάτος δύναμη φεύγω από εδώ πέρα και πιστεύω το ίδιο και για σας. Μα φεύγω και γεμάτος οργή, γιατί δεν μπορεί να λένε ότι ήταν προσωπική επιλογή ή ευθύνη ενός ανθρώπου, ενός παιδιού 16 χρονών, που δεν πλήρωσε 20 ευρώ πετρέλαιο, να φάει μια σφαίρα στο κεφάλι. Δεν μπορεί να δεχόμαστε λογικές και αντιλήψεις ότι είναι ατομική ευθύνη του καθενός που για 1.400 ευρώ χρέησε πιστωτική κάρτα να σου παίρνουν το σπίτι. Δεν μπορεί να δεχόμαστε λογικές που λέει ότι είναι ατομική και προσωπική ευθύνη ή επιλογή ενός συναδέλφου μας που μόλις προχθές την Παρασκευή έπεσε από καλαθοφόρο την ώρα της δουλειάς του και είναι με αιμάτωμα αυτή τη στιγμή στο κεφάλι και κινδυνεύει η ζωή του. Όπως δεν ήταν ατομική ευθύνη και προσωπική επιλογή των 6.000 και πλέον νεκρών εργατών στα έργα του Κατάρ που χειροκροτούσε αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, που οι ίδιοι είναι επιλογή τους συνειδητή αυτού του σάπιου πολιτικού συστήματος, το να καταψηφίζουν, το να μην αποζημιωθούν οι οικογένειες όλων αυτών των νεκρών εργατών. Ένα πρέπει να πούμε, συνάδελφοι, φεύγοντας από εδώ. Δεν θα γίνουμε Κατάρ. Εδώ υπάρχουν ταξικά σωματεία. Εδώ υπάρχει Πάμε. Συνεχίζουμε αγωνιστικά με ανυπόταχτες συνειδήσεις. Με σωματεία που θέλουμε πραγματικά να είναι προστάρινες στον αγώνα. Όπως θα βρεθούμε αύριο αλληλέγγυοι στον αγώνα των εργαζομένων στα πετρέλαια Καβάλας, στα δικαστήρια της Καβάλας. Όπου θα στηρίξουμε τον αγώνα των εκπαιδευτικών που στις 15 του μήνα κατεβαίνουν σε απεργία. Όπως θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε κάθε αγώνα απολυμμένων εργατών στις εταιρείες security, στη Μαλαματίνα και πάνω απ' όλα θα συνεχίσουμε να δίνουμε αυτή τη μάχη μέρα τη μέρα, ώρα την ώρα για να βρεθούμε όλοι και όλες στο συλλαλητήριο το Σάββατο στις 12.30 ώρα στο άγαλμα του Βενιζέλου μαζί με τα ταξικά σωματεία της πόλης. Γεια σας!